Ο κύριος Λευτέρης Μιχαλάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, καλά εσείς? Δόξα να έχει ο Θεός. Διάβαζα μια είδηση χθες. Αύξηση 18,9% σημείωσαν τα τροχαία, τα οποία συνέβησαν σε όλη τη χώρα και προκάλεσαν το θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων τον Αύγουστο φέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Κατά την Ελστάτ, στα ατυχήματα αυτά, γιατί εκείνη δίνει τα στατιστικά στοιχεία, στα τροχαία αυτά καταγράφηκαν 63 νεκροί, αύξηση 16,7%, 69 βαριά τραυματίες, αύξηση 21,1%, 1125 ελαφρά τραυματίες, αύξηση 17,8%. Κύριε Μιχαλάκη, πού θα πάει αυτό? Θα τραβήξει πολύ, και δεν το λέω εγώ και η Ελστάτ μόνο, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι ως το 2030 θα έχουμε τριπλασιασμό των τροχαίων θανάτων. Τι θα έχουμε? Τριπλασιασμό των θανάτων από τροχαία συμβάντα, αγγίζοντας το 1.300.000 νεκρούς σε όλο τον κόσμο. Μόνο από τροχαία συμβάντα. Και δεν την είπε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός αυτό το πράγμα, το έχει πει κάποια χρόνια τώρα. Άρα υπάρχει μια μελέτη, άρα καταδεικνύει ότι ένα πρόβλημα είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Γιατί αυτό το πρόβλημα έχει κοινωνικές διαστάσεις. Δηλαδή εμείς το ψάχνουμε επιφανειακά, πολύ επιφανειακά, επιδερμικά, και μόνο εμείς, όταν λέω μόνο εμείς, εννοούμε εμείς κάποιοι πολίτες, σκεπτόμενοι πολίτες, μέσα σε αυτό σαφώς είστε και εσείς, και τα μέσα ενημέρωσης μας παίζουν. Δηλαδή, εδώ στην Κρήτη δεν λείπει, το έχουμε ξαναπεί εβδομάδα, που να μην αναφερθούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά μόνο οι πολίτες. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος προγραμματισμός από την κυβέρνηση, από το κράτος, τους οργανισμούς του κράτους. Πολύ περισσότερο βέβαια ούτε από την περιφέρεια, από το Δήμο, τίποτα. Το παρακολουθούμε μονάχα και καταγράφουμε τους αριθμούς. Μα συγγνώμη, επειδή μιλάτε ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, επειδή μιλάτε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος λέει ότι, ξέρετε, μέχρι το 2030 θα έχουμε 1.000.000 με 300.000 νεκρούς. Το στηρίζει πού, για να λέτε ότι είναι κοινωνικό πρόβλημα? Το στηρίζει πώς? Και να σας πω και κάτι άλλο, το βάζω απλά στην κουβέντα για να υπάρχει με κύριε Μιχαλάκη. Μα πρόσφατα διαβάσαμε και μαθαίναμε ότι με μία βουλευτής από τους Πράσινους στο Ευρωκοινοβουλίο έφερε εκείνη την πρόταση περί με τις αυστηριοποίησεις των κριτηρίων σε ό,τι έχει να κάνει με την άδεια που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς, το δίπλωμα που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Εδώ ακριβώς είναι το λύστημα όλων. Γιατί, και δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι, ξέρετε, κάτι που το κάνουν επειδή το γνωρίζουν και πολύ καλά. Όχι, το κάνουν επίτηδες. Γιατί θέλουν να στρέψουν όλη την ευθύνη στους πολίτες. Δηλαδή, εσείς έχετε την ευθύνη. Εμείς δεν σας έχουμε ούτε δρόμους, ούτε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, ούτε τα τέλεια αυτοκίνητα, τίποτα δεν σας έχουμε από αυτά. Αλλά εσείς έχετε την ευθύνη να κυκλοφορείτε σε αυτούς τους δήμους, στους δρόμους, με δική σας ευθύνη. Αν σκοτωθείτε, εσείς τέτοιοι. Καλά, δηλαδή, δεν μιλάμε όμως για επίπεδο Κρήτης ή, αν θέλετε, Ελλάδας, αλλά κυρίως Κρήτης με το οδικό δίκτυο. Δεν έχουν τις ίδιες υποδομές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχουν τις ίδιες υποδομές. Σαφώς σε άλλες είναι καλύτερες, σε άλλες είναι χειρότερες. Αν δείτε, ας πούμε, την Κύπρο είναι χειρότερη κατάσταση. Δεν είναι καλύτερη. Άρα, επομένως, όταν δεν προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή γενικώς, και ένα θέμα που μπαίνει κατά καιρούς αλλά δεν βγαίνει και πολύ έξω, είναι τι μετακίνηση έχουμε. Εμείς λοιπόν ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδηγών λέμε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος μετακίνησης. Ειδικότητα είναι το θέμα. Δηλαδή, ας το κάνουμε πιο απλό, να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει εδώ. Πώς αλλιώς μπορούμε να μετακινηθούμε στην Κρήτη εκτός από το δικό μας αυτοκίνητο? Υπάρχει άλλος τρόπος? Όχι. Άρα, επομένως, εξ ανάγκης θα χρησιμοποιήσουμε το όχημα. Και εξ ανάγκης, επειδή το τρέχουν και αυτό λίγο, να πάρουμε και καινούργια αυτοκίνητα και περισσότερα αυτοκίνητα, σιωπούν στα υπόλοιπα, και έτσι ο μόνος τρόπος που έχουμε να δείξουμε είναι τα αυτοκίνητα. Όσον αφορά τώρα την ταχύτητα, πάνω από 10 κατά καιρούς κλπ. Ακούστε να δείτε, ένας πολύ μικρός αριθμός συμπολιτών μας φλερτάρει με το θάνατο καθημερινά. Του αρέσει η ταχύτητα. Είναι κάτι, και εκεί μπορούμε να το δούμε σε τις κοινωνικές διαστάσεις, γιατί ο άλλος θέλει να τρέξει.
Γιατί το αρέσει να φλερτάρει με το θάνατο. Και είναι ένα διαχρονικό θέμα αυτό. Και εν πάση περιπτώσει η ελληνική μυθολογία μας διδάσκει πάρα πολλά. Έχει να μας πει πάρα πολλούς. Ο μύθος του Φαέθοντα, ο μύθος του του Δέδαλου και του Ίκαρου, αρκούν να διδαχτικά είναι αυτά τα πράγματα. Πάντα ο άνθρωπος θέλει να ξεφύγει από τη μοίρα του. Πάντα θέλει να πάει πέρα από εκεί που είναι τα όρια του. Όλα αυτά θα τα έχουμε, αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της κοινωνίας. Το υπόλοιπο μεγάλο κομμάτι που σκοτώνται στους δρόμους, πρέπει να ανατρέξουμε για να δούμε για ποιο λόγο σκοτώνεται. Και δεν είναι πάντα υπερβολική ταχύτητα. Όταν δηλαδή μέση ταχύτητα έχουμε στην Κρήτη, μέση ταχύτητα 70 χιλιόμετρα, γιατί δεν είναι παραπάνω, πιστέψτε με. Δηλαδή αν πείτε, αν πάμε ας πούμε στο αυτοκίνητο, στο αυτοκομμάτι για το αυτοκινητόδρομο που έχουμε, θα δούμε όριο 70, 80, 90, σε κάποιες ώρες μπορούμε να δούμε και 100 χιλιόμετρα όρια. Άρα η μέση ταχύτητα που κινούμαστε στην Κρήτη δεν ξεπερνάει τα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Εξαρτημένοι λοιπόν κάποια στιγμή θα ξεπεράσουμε αυτά τα χιλιόμετρα. Είναι πάρα πάρα πολλά τα αίτια. Να εδώ μπροστά μας τώρα αυτό έχουμε. Κύριε Μιχαλάκη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εκτός από τη διαπίστωση που κάπου τη στηρίζει ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε ένα τριπλάσιο αριθμό νεκρών από τροχεία, καταθέτει και προτάσεις και μέσα στις προτάσεις του είναι να το δούμε ως κοινωνικό θέμα ζήτημα. Βεβαίως, βεβαίως και αυτό, και βεβαίως μέσα στις προτάσεις είναι να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Και εδώ ακριβώς έχετε αυτό που λέμε και έχουμε καταθέσει και πρόταση ως Πανελλήνιος Υπηρετών Οδήγησης και έχουμε ηγηθεί και τις καμπάνιες για τη δημιουργία μέσω σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, που όλα αυτά έρχονται να βοηθήσουν πραγματικά να μειωθούν πάρα πάρα πολύ τα ατυχήματα. Δηλαδή, όσο λιγότερο χρησιμοποιούμε ένα αυτοκίνητο, όσο λιγότερο χρησιμοποιούμε τις μηχανές μας για εξυπηρέτηση, όχι για αθλητισμό αν θέλετε, ή τέλος πάντων να παίξουμε με την ταχύτητα, τόσο λιγότερες επιπτώσεις θα έχουμε, τόσο λιγότερος κόσμος θα σκοτώνει. Κύριε Μιχαλάκη, μην ξεχνάτε ότι διαχρονικά μας έχουν περάσει το μήνυμα ότι, ξέρετε, είναι δείγμα ευμάρεια το να έχεις μια μηχανή, δύο μηχανές, ένα αυτοκίνητο, δύο αυτοκίνητα. Και σήμερα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα από αυτό. Από την άλλη, βέβαια, δεν υπάρχουν εκείνες οι άλλες οι υποδομές στους δήμους. Γιατί, αν πάρουμε παράδειγμα το Δήμο Ηρακλείου, για να μην φεύγουμε μακριά από τη γειτονιά μας. Υπάρχουν, ας πούμε, μέσα συγκοινωνία τα οποία καλύπτουν όλες τις περιοχές, όλες τις ώρες. Είναι στη μέση το κόστος, είναι στη μέση το πόσο συμφέρει το δρομολόγιο, εάν μπορεί να γίνει το δρομολόγιο. Είναι όλα στο βωμό του κέρδους. Είναι όλα στο βωμό του κυρίου Δουλγεράκη. Δηλαδή, οι γραμμές που έχουν πληρότητα, όπως είναι από τα αεροδρόμια, να πάμε στο Παγνί, στα πανεπιστήμια κλπ. Εκεί έχουμε λεωφορεία, αλλά δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και αυτά, γιατί λόγω του ότι χρησιμοποιούν και τα αυτοκίνητα, δεν μπλοκάρουν στον δρόμο. Δεν έχουμε, ας πούμε, την ίδια συχνότητα για να πάμε στις Βασιλιές, δεν έχουμε την ίδια συχνότητα για να πάμε στις Μεσαπελιές, δεν έχουμε την ίδια συχνότητα δρομολογίου για να πάμε στη Φιλοτέη, δεν έχουμε, τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν έχουμε λεωφορείο για τη βιομηχανική περιοχή με χιλιάδες εργαζόμενους, θα το λέω συνεχώς. Ναι, είναι ίσως η μοναδική περιοχή που δεν μπορεί, δηλαδή έχει τόσους εργαζόμενους στη βιομηχανική και απαξιώνει η πολιτεία, αν θέλετε, να πάει ένα λεωφορείο, να έχει. Κοιτάξτε, τώρα η πολιτεία. Όχι, μισό λεπτό. Η πολιτεία δεν ξέρω πώς το εννοείται, διότι είναι. Είναι ιδιώτες. Είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι κρατικά τα μέσα μεταφοράς σε όλη την Ελλάδα πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ακούστε να δείτε κάτι. Η μετακίνηση είναι δημόσιο αγαθό. Αν δεν το δούμε ως δημόσιο αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα, κακώς την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και πάντα θα βγαίνει στα ίδια επίπεδα. Η μετακίνηση λοιπόν για μας, ο τρόπος μετακίνησης, είναι δημόσιο αγαθό. Ως πολιτεία λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, θέλω να το δώσω σε ιδιωτικές εταιρείες, αυτά είναι που κάνουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Ψάχνουν και άλλα, ξέρετε, εμείς δεν έχουμε κέρδος. Αυτό όμως θέλουμε ως πολιτεία. Αυτό θέλουμε ή την έχεις επιλέξει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσες ημερίδες και αν έχουν γίνει, όσα προγράμματα και αν έχουν βγει πιλωτικά ή όχι, τα έχουμε κουβεντιάσει κατά κόρον όλα αυτά τα χρόνια. Όσες φορές, κύριε Μιχελάκη, και αν έχουν υποθεί πράγματα, αυτό το συγκεκριμένο, το τελευταίο, η μετακίνηση είναι δημόσιο αγαθό και η πολιτεία οφείλει αυτό το δημόσιο αγαθό να το προασπίσει ως κόριο οφθαλμού και να βρει τον τρόπο, εκεί δεν έφτασε ποτέ η πολιτεία. Όχι, δεν θέλει. Επίτες το κάνει. Δέστε το εξής.
Τόσα χρόνια πάμε στα νοσοκομεία. Δέστε τι γίνεται στο Παγνί. Για ποιο λόγο δεν έχει δημόσια μεταφορά, όσο, και όταν λέω δημόσια δεν είναι τέτοια καλά δωρεάν. Εγώ λέω και δημόσια και δωρεάν μεταφορά. Και ως Πανελλήνιος Σύλλογος το λέμε ως δημόσια και δωρεάν μεταφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει σας μείνουμε στη δημόσια μεταφορά. Γιατί δεν προχωράει πραγματικά σε μια ενέργεια ότι αυτοί που θα μεταφέρονται στα νοσοκομεία θα πηγαίνουν με δημόσια συγκοινωνία. Όχι τέτοια καλά με γιώτα εκεί. Αλλά μην ξεχνάτε ότι φτιάξαν ένα πάρκινγκ εκεί, απ' έξω από το... Όπως σε κάθε νοσοκομείο και σε κάθε χώρο. Ναι, ιδιωτικό κομμάτι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μην δαιμονοποιείτε μόνο το ένα, είναι γενικότερα η πολιτική η οποία ακολουθείτε σε όλη την Ελλάδα. Έτσι γίνεται παντού. Έτσι γίνεται παντού. Ναι, ναι. Αυτή είναι ο τρόπος, γενικώς η διοίκηση και αν θέλετε η λειτουργία μιας πόλης, ενός κράτους κλπ. Κλπ. Είναι στην καλή διάθεση των ιδιωτών. Το βλέπουμε και με τη δημόσια υγεία τι γίνεται. Άρα λοιπόν έτσι, είναι η λογική. Ωραία, οπότε λέτε ότι οι μεταγενέστεροι από εμάς 2030 θα κουβεντιάζουν τα ίδια που κουβεντιάζουμε σήμερα, αλλά με άλλα δεδομένα, με βάση τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δηλαδή το 1.300.000 νεκρούς παγκόσμια. Δες τι λέει, ότι η αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων και θανάτων θα επηρεάσει κυρίως τις χώρες, τις τρίτες χώρες που λέμε, είτε στο όταν τις υποανάπτυξες χώρες. Δηλαδή εκεί, γιατί και εκεί προωθούν τα αυτοκίνητα ως μέσο ευμάρειας. Έτσι. Δηλαδή, όπως το είπατε και προηγουμένως, το δείχτης μάλλον ευμάρειας, ένας που έχει και ένα αυτοκίνητο, εντάξει, μια χαρά είναι. Ε? Mm. Αλλά πρέπει κάποιοι να πουλήσουν τα αυτοκίνητα. Δεν τα παράγετε ούτε εσείς ούτε εγώ τα αυτοκίνητα αυτά. Κάποιοι τα παράγουν. Ξέρουμε ποιοι τα παράγουν. Και πρέπει να τα προωθήσουν παντού. Το ίδιο γίνεται και με την ηλεκτρική, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που βγαίνουν ως τρόπο και που θα κατακτήσουν τον κόσμο με όσες επιπτώσεις έχει. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν ότι η παγκόσμια επιχείρηση. Όλο στο βωμό του κέρδος. Έτσι, γύρω από το κέρδος. Λίγο από αυτό που είπατε πράγμα. Πριν από λίγο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουμε στόχο τη δημόσια μεταφορά ως δημόσιο αγαθό, και εδώ στην Κρήτη μπορούμε να το πετύχουμε γιατί είμαστε και μικρότεροι, αν δεν το κάνουμε όμως αυτό το πράγμα, ότι η μεταφορά είναι δημόσια αγαθά η μετακίνηση. Τότε πάλι θα συζητάμε τα ίδια πράγματα. Κοντολογείς, έτσι, κοντολογείς λέτε κύριε Μιχελάκη, ότι τροχαίο και κέρδος δεν πάνε μαζί. Το ένα βάλει κατά του άλλου. Αυτό. Μεταφορά και κέρδος δεν πάει μαζί. Είναι δημόσια αγαθό. Ωραία. Όσο λοιπόν στηρίζουμε το εμπόρευμα, το μεταφορά ως εμπόρευμα, τόσο θα έχουμε θανάτους καθημερινά στον δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.